Μαρία, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Είμαστε στην αρχαία Αθηναϊκή Αγορά, όπου θα δούμε τις Άγιου Ατάλιου, τον Ναό του Ιφαίστου και άλλα ιστορικά μνημεία. Η αρχαία αγορά της Αθήνας απλώνεται σε μια μεγάλη έκταση βορειοδυτικά του βράχου της Ακροπόλεως και αποτελούσε την καρδιά του Άστη, δηλαδή της πόλης των Αθηνών, αφού συγκέντρωνε σχεδόν όλες τις δραστηριότητες της αρχαίας αθηναϊκής πολιτείας, γιατί λειτουργούσε σαν διοικητικό, φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αλλά και οικονομικό κέντρο της πόλης. Μπαίνοντας στον υπαίθριο χώρο της αγοράς, στην κεντρική οδό των Παναθήνων, στα αριστερά βλέπουμε τη στοά του Ατάλου που θα δούμε αργότερα, ενώ προχωρώντας προς τα δεξιά συναντούμε τα βάθρα με τους λεγόμενους γίγαντες που υιοθετούν το λεγόμενο Οδείο του Αγρίπα ή αλλιώς το Ανάκτορο των Γιγάντων. Χτίστηκε το 15 π.Χ. από τον γαμπρό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αυγούστου, το στρατηγό και πολιτευτή Μάρκο Βιψάνιο Αγρίπα, σαν δημόσιος χώρος για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και φιλοσοφικές διαλέξεις. Τα τεράστια αγάλματα που κοσμούν την είσοδο χρησιμεύαν εκτός της διακόσμησης και του εντυπωσιασμού και σαν στυλοβάτες της στέγης και οι μορφές τους παραπέμπουν σε μυθικά πλάσματα, σε γίγαντες και τρίτονες, δηλαδή ανθρωπόμορφες θεότητες με ανθρώπινο κορμό και ουρά ερπετού ή ψαριού. Στα επόμενα χρόνια της Ρωμαϊκής εποχής, μετά από αρκετές ανακατασκευές, αλλά και την ολοκληρωτική καταστροφή του από τους Έρουλους το 267 μετά Χριστόν, ανοικοδομήθηκε σαν κτηριακό συγκρότημα με περίστυλες αυλές, κήπους και πολυάριθμα δωμάτια και χώρους. Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες αναφέρεται και σαν γυμνάσιο ή πολυτελής έπαυλη πλούσιου αξιωματούχου, αλλά και σαν διοικητήριο του έπαρχου της πόλης των Αθηνών. Τα σημαντικότερα διοικητικά κτίρια της αγοράς των Αθηνών βρίσκονται στις πρόποδες του αγοραίου κολονού και χρονολογούνται από τα αρχαϊκά χρόνια το 1100 μέχρι και την κλασική εποχή το 323 π.Χ. Στα δεξιά βρίσκεται το παλιό βουλευτήριο του 500 π.Χ. όπου συνεδρίαζαν οι βουλευτές της Βουλής των 500, το νομοθετικό σώμα της πόλης των Αθηνών που αποτελούνταν από πολίτες που εκπροσωπούσαν τις διαφορετικές φυλές της πόλης και εκλέγονταν για ένα χρόνο. Ξεχωρίζει ο ναός του Απόλλωνο Πατρώου του 4ου αιώνα, ένας μικρός σχετικά ναός που χτίστηκε στη θέση παλιότερου με τους δύο ομφαλούς να σηματοδοτούν εκτός από τη θέση του ναού και του πολιούχου Θεό, τον Πίθιο Απόλλωνα.
στη δυτική άκρη της αρχαίας αγοράς, στον αγοραίο Κολονό, δηλαδή σε μετάφραση στο λόφο δίπλα στην αγορά, βρίσκεται ένας από τους καλύτερους σωζόμενους δωρικούς ναούς της αρχαιότητας, ο ναός του Ηφαίστου ή αλλιώς το Θυσίο. Ο ναός ήταν αφιερωμένος στο Θεό Ήφαιστο αλλά και στην Αθηνά Εργάνη, δηλαδή τη θεά που ήταν προστάτηδα των επαγγελματιών και τεχνητών της εποχής, όπως οι αγκιοπλάστες, λιθοξόοι, ξυλογλύπτες, μεταλλοτεχνίτες, οι φαντουργοί κλπ. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα δεκάδες εργαστήρια που βρέθηκαν στους πρόποδες του λόφου στις ανασκαφές. Ονομάζεται και Θυσίου γιατί αρχικά πιστευόταν ότι ήταν αφιερωμένο στο Θησέα, που απεικονίζεται σε μετόπες και στη ζωφόρο του ναού, ενώ υπήρχαν και κάποιες θεωρίες που υποστήριζαν ότι ήταν αφιερωμένο στον Ηρακλή, που επίσης απεικονίζεται στον γλυπτό διάκοσμο. Ο ναός κατασκευάστηκε ανάμεσα στο 460 και το 420 π.Χ. τη χρυσή εποχή του μεγαλοπίβολου σχεδίου ανοικοδόμησης Ακρόπολης από τον Περικλή με πιθανό αρχιτέκτονα τον Ικτίνο. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Παρθενώνα, όπως ότι είναι ολομάρμαρος, με πρόναο και οπισθόδομο, με διπλή και ονοστοιχεία στενές πλευρές και ζωφόρο στο σηκό του, αλλά και με αρκετές διαφορές. Η κοιονοστοιχεία που τρέχει περιμετρικά το ναό έχει 6 κοιόνες στις στενές πλευρές και 13 μακρές, ενώ και εσωτερικά στο σηκό έχει κοιονοστοιχεία σε σχήμα π, με βάθρα στο βάθος του ιερού, όπου υπήρχαν τα γάλματα του Ηφαίστου και της Αθηνάς, φιλοτεχνημένα από τον Αλκαμένη. Ο ναός έφερε πλούσιο γλυπτό διάκοσμο και στις εξωτερικές μετόπες, αλλά και στην εσωτερική ζωφόρο. Οι μετόπες της ανατολικής πλευράς αποτυπώνουν 9 άθλους του Ηρακλή, ενώ στις στενές πλευρές βόρεια και νότια αποτυπώνονται από 4 άθλους του μυθικού ήρωα Θησέα. Η ζωφόρος δεν ήταν ολοκληρωμένη περιμετρικά του σηκού, αλλά μόνο στις στενές πλευρές, σε σχήμα π, στον πρόναο και στον οπισθόδομο. Στον πρόναο αποτυπώνονται σκηνές από τις διαμάχες του Θησέα με τους 50 γιους του Πάλαντα, που διεκδικούσαν το θρόνο, παρουσία Ολύμπιων θεών, ενώ στην οπισθόδομο σκηνές από την Κενταυρομαχία. Ο ναός του Ηφαίστου διέθετε επίσης και περίτεχνα αιτώματα, με το δυτικό να έχει σκηνές από την Κενταυρομαχία, ενώ στο ανατολικό την υποδοχή του Ηρακλή σαν ισόθεο στον Όλυμπο ή κατά μια άλλη θεωρία τη γέννηση της Αθηνάς.
Στη Δυτική Ζωφόρο που φιλοτεχνήθηκε το 435 βλέπουμε σκηνές της κενταυρομαχίας, τις μάχες δηλαδή δύο φυλών της ορεινής Θεσσαλίας, των Λαπιθών και των Κενταύρων που ξεκίνησε από την προσπάθεια αρπαγής υποδάμιας από τον Κένταυρο Ευρυτίωνα, με λεπτομέρεια την προσπάθεια δύο Κενταύρων να θάψουν με βράχο στη γη το Λαπίθι Κενέα. Όταν επισκεφτείτε το λόφο που βρίσκεται ο ναός του Ηφαίστου, θα δείτε περιμετρικά αρκετή βλάστηση και θάμνους που η ύπαρξή τους δεν είναι τυχαία. Είναι μια τιμητική αναφορά στους ελληνιστικούς χρόνους, από ό,τι και φυτεύθηκαν γύρω από το ναό, δεντρίλια, θάμνη και μικρότερα φυτά σε πύληνες γλάστρες που τοποθετήθηκαν σε παράλληλες σειρές διακοσμητικά γύρω από το ναό του Ηφαίστου. Ένας από τους λόγους που ο ναός διατηρήθηκε σε πολύ καλή κατάσταση είναι η χρήση του από τους χριστιανούς σαν τόπος λατρείας, ιδίως από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά μέχρι την Ελληνική Επανάσταση που ονομάστηκε Ναός του Αγίου Γεωργίου, ενώ το 1834 εδώ πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής του βασιλιά Όθωνα. Σημαντικό ήταν επίσης και το Μητρώον, ο ναός που ήταν αφιερωμένος στη μητέρα όλων των θεών, τη Ρέα, όπου φυλάσσονταν τα αρχεία της πόλης, κάτι που έδωσε την έννοια και την ονομασία στα σημερινά αντίστοιχα κτίρια και υπηρεσίες. Εδώ βρίσκεται και το λεγόμενο βάθρο των επωνύμων ηρώων, μια κατασκευή μήκους 16 μέτρων με κάθετους πεσούς και οριζόντια ξύλινα δοκάρια που έστεκαν χάλκινα αγάλματα μυθικών ηρώων ύψους 2 μέτρων, που εκπροσωπούσαν τις 10 φυλές της πόλης των Αθηνών. Σε διάφορα σημεία του μνημείου αναρτώνταν ξύλινοι πίνακες με επικάλυψη κονιάματος, όπου χαράζονταν ανακοινώσεις για την ενημέρωση των Αθηναίων πολιτών, όπως σχέδια νόμων προς ψήφιση, κατάλογοι για στράτευση, δημόσιες τιμητικές διακρίσεις, ημερομηνίες για δίκες και άλλα. Λίγο πριν το λόφο που βρίσκεται ο ναός του Ηφαίστου συναντούμε τον ακέφαλο Ανδριάντα, το αυτοκράτορα Ανδριανού. Στο ανάγλυφο που φέρει ο θώρακας βλέπουμε τη Λίκαινα με τον Ρώμο και το Ρωμήλο, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι τη σύνθεση συμπληρώνει η θεά Αθηνά, που αναπαύει τα πόδια της στη Λίκαινα που συμβολίζει τη Ρώμη, αφού ο Ανδριανός πίστευε ότι η Αθήνα ήταν σημαντικότερη της αιώνιας πόλης. Σημαντικό κτίριο στους πρόποδες του λόφου ήταν Κυθόλος του 465 π.Χ., ένα στρογγυλό κτίσμα με διάμετρο 18 μέτρα, όπου διανυκτέρευαν οι 17 εκπρόσωποι των Πριτάνεων. Εδώ φυλασσόταν τα πρωτότυπα μέτρα και σταθμά του κράτους, απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση των εμπορικών συναλλαγών, τα κλειδιά των δημοσίων κτιρίων, σφραγίδες και άλλα αντικείμενα απαραίτητα για τη λειτουργία του κράτους. Προχωρώντας ανατολικά προς τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, συναντούμε τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποτελούσαν ένα σύμπλεγμα στοών, με μεγαλύτερη, τη λεγόμενη Μεσαία Στοά. Χτίστηκε κυρίως για εμπορική και αποθηκευτική χρήση κατά την ελληνιστική εποχή βορειότερα της λεγόμενης Νότιας Στοάς και ήταν η μεγαλύτερη της αρχαίας αγοράς.
Είχε μήκος 148 μέτρα και πλάτος 18 με μια περιμετρική κοινοστοιχεία που αποτελούνταν από 160 αράβδοτους δωρικούς κίονες, με το θρυγκό να είναι από πορόλιθο και οι μετόπες μαρμάρινες. Κατά μήκος της Στοάς, στο μέσον της είχε μία ακόμα σειρά κοιώνων, ιωνικού τύπου, που στήριζαν επιπλέον την οροφή, ενώ στο δυτικό άκρο της είχε μεγαλοπρεπές μνημείο του χορηγού της Στοάς. Στο τελείωμα της Στοάς, όπου κάποτε βρισκόταν το λεγόμενο νομισματοκοπείο, έχουν στηθεί τα χάλκινα αγάλματα του Κουνφούκιου και του Σοκράτη, σχετικά κοντά και στο άλλο σημαντικό κτίριο της αρχαίας αγοράς, την Ηλιαία, που καταδίκασε ο Σοκράτης σε θάνατο, με κόνιο, για ασέβεια προς την κρατούσα θρησκεία και εισαγωγή καινών δαιμονίων. Είναι έργα του Γου Γεϊσάν, του γλύπτη και επιμελητή του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας, που τοποθετήθηκαν εδώ το 2021, θέλοντας να προβάλλουν τη σύνδεση δυτικής και της ανατολικής φιλοσοφίας με δύο από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους τους. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο Κονφούκιος απεβίωσε το 479 π.Χ. μόλις 10 χρόνια πριν τη γέννηση του Σοκράτη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και παρόλα αυτά και οι δύο άφησαν τεράστια παρακαταθήκη στη φιλοσοφική σκέψη παρόλες τις διαφορές τους. Στην νοτιοανατολική γωνία της αρχαίας αγοράς, νότια της Στοάς του Ατάλου, βρίσκεται ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αποστόλων του Σολάκη. Χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα και είναι χτισμένη στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του Νυμφαίου, μιας μεγαλοπρεπούς κρίνης της Ρωμαϊκής περίοδου που είχε περίτεχνο γλυπτό διάκοσμο. Το προσωνύμιο Σολάκη παραπέμπει πιθανώς στην οικογένεια που της ανήκε ή την επιχορήγησε, ενώ η αρχιτεκτονική της είναι σταυροειδής με αψίδες τέσσερις πλευρές της και τέσσερις κίονες να στηρίζουν εσωτερικά τον τρούλο. Στο πέρασμα των αιώνων υπέστη ζημίες που αποκαταστάθηκαν κυρίως στην αναστήλωση του 1880. Το 1955, στις πιο πρόσφατες εργασίες αναστήλωσης και επαναφοράς του μνημείου στην αρχική του μορφή, αναδείχθηκαν και οι αυθεντικές αγιογραφίες του ναού που προέρχονται φυσικά από διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Εκτός από τα κτίρια και τους ναούς που αναφέρθηκαν, ξεχωρίζουν ακόμα το Λεοκόριον, ναός αφιερωμένος σε γυναικείες θεότητες, ο βωμός των 12 θεών του Ολύμπου, ο ναός του Δία, το Πλωστάσιο, το Εάκιον κλπ, αλλά και ένα πολύπλοκο σύστημα υδροδότησης αγοράς από πηγές στους πρόποδες του ημιτού, παράλληλα με υπόγειο πύληνο σύστημα αποχέτευσης και αποστράγγισης του πλεονάζοντος νερού που διοχετεύονταν στον ποταμό Ηριδανό. Η αρχαία αγορά των Αθηνών είναι γεμάτη από αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ανήκουν σε δεκάδες σημαντικά κτίρια και κατασκευές από την αρχαιότητα μέχρι την πιο πρόσφατη ιστορία, που δεν μπορούν φυσικά να αναφερθούν αναλυτικά σε ένα βίντεο. Οπότε αυτό που μένει είναι να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο κατά την επίσκεψή σας για να εξερευνήσετε τη μοναδική ιστορία τους. Η Στοά του Ατάλου βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της αρχαίας αγοράς των Αθηνών και με μήκος 120 μέτρα αποτελούσε το μακρύτερο σκεπαστό κτίσμα της αρχαιότητας. Ήταν διόροφο κτίσμα με ύψος 25 και πλάτος 20 μέτρα, ενώ χτίστηκε το 150 π.Χ. σε ένα διάστημα περίπου 10 χρόνων, με δωρεά του βασιλιά της Περγάμου Ατάλου του Δευτέρου και της σύζυγου του Στρατονίκης. Στο υπερυψωμένο στιθέο στην πρόσωψη μπροστά από τη μακρά πλευρά της Στοάς υπάρχουν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη ναών και κτιρίων όπως τη Ματακιώνων, Κιονόκρανα, Βομή κλπ. Το κτίσμα που βλέπουμε σήμερα είναι ακριβής ανακατασκευή του αρχαίου οικοδομήματος που ανεγέρθηκε το 1953 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Το εντυπωσιακό οικοδόμημα είχε κατά μήκος του διπλή σειρά κιώνων και στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Στα άκρα της Στοάς υπήρχαν κλιμακοστάσια με περίτεχνη διακόσμηση που οδηγούσαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο βλέπουμε μια συστάδα γλυπτών της ρωμαϊκής περίοδου, με το άγαλμα του Παπουσιλινού, τις γυναικείες πρωτομές αριστοκρατησών, αλλά κυρίως την κεφαλή του Θεού Ήλιου να ξεχωρίζουν. Στον πρώτο όροφο, εκτός των εντυπωσιακών γλυπτών, κυρίως κεφαλών και πρωτομών, φιλοξενείται η εντυπωσιακή έκθεση των Edward Dodwell και Simon Pomardy.
και οι δύο λάτρεις της αρχαιολογίας, των τοπίων και φυσικά της ζωγραφικής, αποτύπωσαν στις δατογραφίες και στα συγγράμματά τους σημαντικά μνημεία της Αθήνας υπό την Οθωμανική κυριαρχία, παρέχοντάς μας πολύτιμα στοιχεία για την κατάστασή τους, αλλά και την τότε καθημερινότητα. Εδώ βλέπουμε μια συστάδα γλυπτών κεφαλών από ιδιώτες αλλά και επιφανείς πολίτες της Αθήνας του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Μαρμάρινες κεφαλές των Μοιραγέννη και Δρομοκλέους, εξεχόντων μελών της Εποθοντίδας Φυλής. Μαρμάρινες κεφαλές νέου, ιερέα που φορά στεφάνι, άνδρα, πιθανόν το αυτοκράτορα Μάρκ Αυρίλιου, αλλά και τη σύζυγου του Φαουστίνας. Χαρακτηριστική είναι περίτεχνη μαρμάρινη πρωτομή του 2ου αιώνα μετά Χριστόν που απεικονίζει πιθανότερα το στρατιλάτη Αλέξανδρο το Μέγα ή κατά μία άλλη εκδοχή το Θεό Ευβουλέα που συνδεόταν με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Εντυπωσιακό είναι το μικρό μαρμάρινο άγαλμα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν που απεικονίζει κατά μία θεωρία το Θεό Έρωτα ή τον Πλούτο, από το γνωστό γλυπτό σύμπλεγμα του Κηφισόδοτου. Αντίστοιχα και στον πρώτο όροφο όπως και στο ισόγειο υπήρχαν εμπορικά καταστήματα περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα το καθένα, ενώ και οι οικειονοστοιχίες ήταν διαφορετικού τύπου, με την εξωτερική να είναι ιονικού ρυθμού και την εσωτερική να φέρει κυονόκρανα Περγάμου. Στο ισόγειο της ΤΟΑΣ, στο χώρο που λειτουργούσαν τα εμπορικά καταστήματα, έχει δημιουργηθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, που εμπλουτίστηκε με ευρήματα από τον ευρύτερο χώρο της αγοράς. Κατεβαίνοντας τις σκάλες στην είσοδο βλέπουμε ένα περίτεχνο κυονόκρανο που διατηρεί τμήμα του χρωματισμού του, καθώς και αλληγορικούς αδριάντες που προσομοιάζουν τα ομηρικά έπι, Οδύσσια και Ιλιάδα. Μία συστάδα γλυπτών των κλασικών χρόνων με ερμαϊκές στήλες και άγαλμα γυναίκας. Ένα περίτεχνο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης των κλασικών χρόνων, ένα αγαπημένο θέμα που ακολούθησε και η ρωμαϊκή γλυπτική τέχνη. Οι εσωτερικοί χώροι του μουσείου που ακολουθούν τη μακρά πλευρά της ΣΤΟΑΣ έχουν χωριστεί θεματικά σε τρεις ενότητες, παράλληλα βέβαια με τα εκθέματα των εξωτερικών χώρων της ΣΤΟΑΣ.
Η έκθεση ξεκινά με πύληνα αγκαία διαφόρων τύπων από τη Μυκηναϊκή και τη Γεωμετρική εποχή από το 1700 έως το 750 π.Χ. Ένας περίτεχνος αμφορέας τεφροδόχος της γεωμετρικής εποχής από καύση εύπορης γυναίκας. Εντυπωσιακή είναι η στερεογεωμετρική πηξίδα με ομοιώματα αλόγων, ένα πύληνο σκεύος που χρησιμοποιούνταν σαν δοχείο στερεών προσφορών, που βρέθηκε σαν κτέρισμα αριστοκρατικής ταφής. Στο πρώτο θεματικό τμήμα του μουσείου εκτίθενται εκτός από τα αγγεία και τα πύληνα ειδόλια, κοσμήματα, όπλα, κτερίσματα τάφων της Μυκηναϊκής μέχρι και τη γεωμετρική περίοδο. Στο κεντρικό χώρο του μουσείου εκτίθενται ευρήματα από την εμπορική αλλά και την κοινωνικοπολιτική ζωή της Αθήνας, ιδίως κατά τους κλασικούς χρόνους, όπως πύληνα θραύσματα με τα ονόματα των εξουστρακισμένων, κλεψίδρες και χάλκινες ψήφοι που χρησιμεύαν στα δικαστήρια, αλλά και πολλά άλλα σχετικά αντικείμενα και ανάγλυφα. Οι κλεψίδρες ήταν πύληνα αγκαία με οπές, όπου το νερό που κυλούσε και άδειαζε σημείωνε το χρόνο που είχε ο μιλητής είτε στα δικαστήρια είτε αλλού, ώστε να δικπεραιώσει την ομιλία του. Η συγκεκριμένη φέρει την επιγραφή Αντιόχειδος και δύο μεγάλα Χ που σημαίνουν ότι είχε χωρητικότητα δύο χωών, δηλαδή διάρκεια 6 λεπτών και ανήκε στην Αντιοχίδα Φυλή. Στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος και της ισότητας που εδραιώθηκε στην αρχαία Αθήνα, ήταν φυσικά και η δυνατότητα ανασχόλησης με τα κοινά όλων των πολιτών είτε αφορούσε το δικαστικό σώμα είτε άλλες δημόσιες θέσεις. Αυτό γινόταν με το κληρωτήριο που εκτίθεται στο μουσείο, που είχε 10 οριζόντιες σειρές σχισμών, όπου τοποθετούνταν τα λεγόμενα δικαστικά πινάκια, με τα ονόματα των προτινόμενων δικαστών από τις 10 αντίστοιχες φυλές της πόλης. Αριστερά υπήρχε ένας χάλκινος σωλήνας που έφτανε μέχρι τη βάση, όπου ρίχνονταν τυχαία, λευκά και μαύρα σφαιρίδια, και με την περιστροφή ενός μοχλού έβγαινε στο κάτω μέρος της στήλης ένα σφαιρίδιο, που αν ήταν λευκό, τα ονόματα της πρώτης οριζόντιας σειράς γινόταν ημερήσιοι δικαστές. Αν έβγαινε μαύρο, προχωρούσε στην επόμενη σειρά που θα έβγαζε λευκό. Με τον τρόπο αυτό ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχε ισοτιμία και δικαιοσύνη, απεφεύγοντας την περίπτωση να στηθεί μεροληπτικά η σύνθεση του δικαστηρίου. Στο τμήμα της έκθεσης με τα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία ξεχωριστή θέση έχει και ο υπερμεγέθης κρατήρας του διάσημου αττικού αγγεογράφου Εξικία του 540 π.Χ. Στα περίτεχνα σχέδια του κρατήρα ξεχωρίζουμε την αποθέωση του Ηρακλή, σκηνές από τον Τροϊκό πόλεμο, αλλά και τη σκηνή όπου λέοντες και μενάδες καταβάλουν ταύρο. Τα ταφικά ευρήματα της έκθεσης οφείλονται στο γεγονός ότι αρχικά ο χώρος της αγοράς, ο λεγόμενος κεραμικός, ήταν τόπος ταφής, μεταφέρθηκε λειτουργικά αργότερα στα δυτικά της αγοράς. Την έκθεση συμπληρώνουν μαρμάρινα γλυπτά, θραύσματα επιγραφών, αγαλματίδια και άλλα πολύτιμα ευρήματα της ρωμαϊκής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου, όπως αυτές οι ρωμαϊκές κεφαλές από την εποχή του Τραϊνού του 100 μετά Χριστόν.
Εδώ άλλες μαρμάρινες ρωμαϊκές κεφαλές από ιερέα της Ίσιδας, νέας γυναίκας και νέο άνδρα της Ιουλιοκλαβδινής δυναστείας και νεαρός σάτυρος του 150 μετά Χριστό να κρατά στο ένα χέρι τον αυλό του Πάνα και στο άλλο τράγω από τα κέρατα. Αγαλματίδια του Απόλλωνα Πατρώου, της Αφροδίτης και του Ηρακλή. Περίτεχνες κεφαλές από ερμαϊκές στήλες που δείχνουν την εξέλιξη στο συγκεκριμένο γλυπτικό θέμα από το 500 π.Χ. έως το 200 μετά Χριστόν. Εντυπωσιακή είναι επίσης η χάλκινη ασπίδα του 325 π.Χ. που πάρθηκε σαν λάφυρο από τη μάχη της Πύλου. Πιθανόν ανήκε στο σπαρτιάτη στρατηγό Βρασίδα που την παρέδωσε μαζί με άλλο πλεισμό μετά τη νίκη των Αθηναίων στη μάχη της Πύλου και της Φακτηρίας του Πελοποννησιακού πολέμου. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα εκθέματα της καθημερινότητας των αρχαίων Αθηναίων όσον αφορά τα παιδιά, εκτός από τα παιχνίδια, είναι και αυτό το μοναδικό γιογιό. Χρονολογείται στο 580 π.Χ., φέρει ανάλογα ζωγραφικά μοτίβα και είναι ίσως το μοναδικό σωζόμενο σχετικό αντικείμενο της αρχαιότητας που δείχνει και τη σχέση των γονέων με τα παιδιά τους στην αρχαϊκή εποχή. Εδώ τρία γλυπτά από την κλασική περίοδο με άγαλμα νέου, ένα σύμπλεγμα εφεδρισμού, αγαπημένο παιχνίδι της αρχαιότητας και άγαλμα κόρης. Κορμός αγάλματος της Θεάς Αθηνάς του 420 π.Χ. που φέρει προστατευτικό γοργόνιο.
μια περίτεχνη εικονιστική μαρμάρινη προτομή του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβού στο 138 μετά Χριστόν, πατέρα του Μάρκου Αυρίλιου. Εικονιστικά αγάλματα ιματιοφόρων ανδρών της κλασικής εποχής, το δεύτερο έχει ένθετη κεφαλή. Κορμός αγάλματος του αυτοκράτορα Αδριανού που είδαμε και στο χώρο της αρχαίας αγοράς με τον περίτεχνο θώρακα που αποτυπώνει τη θεά Αθηνά να στεφανώνεται από νίκες. Ένα περίτεχνο άγαλμα που ήταν ακροτήριο στη στοά του Ελευθερίου Διός του 400 π.Χ. που απεικονίζει η πτάμενη νίκη. Η εξωτερική κοινοστοιχεία στο ισόγειο αποτελούνταν από 45 κίονες δωρικού ρυθμού, ενώ οι εσωτερικοί αποτελούνταν από αράβδοτους κίονες ιωνικού ρυθμού. Στην εσωτερική πλευρά της στοά στο ισόγειο υπήρχαν 21 καταστήματα, κάνοντας τη στοά ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του αρχαίου κόσμου.